Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ή Ευαγγελία Ραβανή. Την έφαγε και ησύχασε. Η Κωνσταντίνα ήταν από την πρώτη εκπομπή μαζί μας. Ναι, μεν στην αρχή έμπαινε και παρουσίαζε κάποια συγκεκριμένα θέματα. Ναι, δεν ήταν σε όλο το τετράωρο της εκπομπής. Μετά αποφάσισε ο σταθμός ότι πρέπει να είναι σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και τελικά είδαν ότι δεν ενδείκνυται το να συμμετέχουν 6 άτομα στο τετράωρο, οπότε έπρεπε κάποιος να αποχωρήσει και αυτός ήμουν εγώ. Τώρα πάει για το μεγάλο ψάρι. Πρόσεξε, Κωνσταντίνα Γκαρίς. Άστο, θα το βγάλω. Όχι, όχι. Μην έχουμε δεύτερο έγκαρμα, πέρσι είχαμε τη Γερμανού. Όχι, όχι. Το βάζεις εδώ. Ωραία. Θα με πείτε για ανίκανη. Μην έχουμε δεύτερο έγκαρμα, πέρσι είχαμε τη Γερμανού. Ωραία. Θα με πείτε για ανίκανη. Αν απορείτε για το ποια είναι η Δεσποινίδα, σας λέμε ότι είναι το νέο μαξιλαράκι στον καναπέ της Ναταλίας που θέλει Σόνι και Ντέ να φάει και την παρουσιάστρια. Οι ξανθές κοπελιές είναι γλάστρες στον καναπέ της Ναταλίας. Σας δίνουμε αυτό το καταπληκτικό iPhone. Πού είναι το 5? Κωνσταντίνα! Ότι το πουλάς και όλες δεν βλέπεις. Χιουμοράκι πρέπει! Η εκπομπή είναι της Ναταλίας Γερμανού. Η Ναταλία Γερμανού είναι αυτή που βρίσκεται στο τιμόνι της. Και αν εξαιρέσεις το Θέμη Γεωργαντά, θεωρώ ότι οι άλλες παρουσίες είναι απλώς διακοσμητικές. Ναι, αλλά δεν το έχουν καταλάβει και εκτίθονται. Βέβαια, σιγά μην το καταλάβουν. Με τι, ας πούμε. Πηγαίνουν από τον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου, μέσω του ασανσέρ και να φτάνουν έως το συντριβάνι. Πώς φτάνει η Πάπια να πατήσει το κουμπί του ασανσέρ? Συνήθως είναι το ground, οπότε θα πατήσει το τελευταίο ground κουμπί. Ground floor, καλά τα λέει Κωνσταντίνα, ορίστε. Θέλει να γίνει η παρουσιάστρια. Τέλος. Η Χριστίνα Λικιαρδοπούλου έχει άλλη άποψη. Δεν το βλέπω καθόλου πιθανό, ούτε στο πολύ μακρινό μέλλον, ότι η καινούργια αυτή κοπέλα που είναι στον καναπέ του μέσα στην καλή χαρά, η Κωνσταντίνα, είναι πρόσωπο που μπορεί να παίξει πρώτο ρόλο σε μια εκπομπή. Ελπίζω να μην αποφασίσει να το δοκιμάσει, γιατί είναι σίγουρη η αποτυχία της. Εμείς τα λέμε για να μην κλαίει μετά. Δεν έχει σύμφωνο κανένα. Δεν έχει φωνή, θες να πεις. Δεν έχει φωνή είναι αυτό. Τίποτα. Εκεί. Η εμφάνιση δεν παίζει τόσο ρόλο όσο η προσωπικότητα και η υποδομή που έχει ο καθένας που αποφασίζει να εκτεθεί στο γυαλί. Και η κοπέλα αυτή δεν έχει καμία υποδομή, ούτε κάποιο ταλέντο επικοινωνιακό για να μπορέσει να σταθεί κάποτε σε μια εκπομπή μόνη της. Αυτή πάλι το πιστεύει και έτσι έχουμε κι εμείς να γελάμε με κάτι. Αμαρτία να της το χαλάσουμε.